Το La Casa de Papel ή Money Heist ή στα ελληνικά η τέλεια ληστεία, τρει διαφορετικοί τίτλοι παραδόξω, είναι μια σειρά φυσικά του Netflix. Εντάξει, το ξέρω, είναι θεωρώ παγκοσμίω όλο αυτό το πράγμα. Δημιουργό είναι ο Άλεξ Πένια, αν το είπα καλά. Και εννοείται επιστρέφουν όσοι έχουν επιζήσει τουλάχιστον ή και όχι από την πρώτη ληστεία τη πρώτη δύο σεζόν. Και επιπλέον αυτή τη φορά έχουμε την προσθήκη ε, νέων χαρακτήρων, οι οποίοι είναι Μπογκοτά, Μαρσέγ, Παλέρμο, Μανίλα, Αλήθεια και ο Κολονέλ Ταμάγιο. Και αυτή τη φορά η παλιοπαρέα αποφασίζει να κλέψει το εθνικό απόθεμα χρυσού της Ισπανίας, το τονίζω επίτηδες, και ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο θα το χρησιμοποιήσει και για να εκβιάσει την κυβέρνηση, για να ελευθερώσουν τον Ρίο από την προηγούμενη ληστεία, τον οποίο τον έχουν πιάσει και τον έχουν κλείσει σε κάποιο μπουντρόμι που κανείς δεν ξέρει τι του κάνουν. Όπως πάντα να θυμίσω αν σας αρέσει το βίντεο να κάνετε like, subscribe, share και αν θέλετε να σας έρχονται και ειδοποιήσεις για νέα βίντεο που ανεβάζω να πατήσετε το καμπανάκι. Όλα αυτά είναι πολύ μικρά πραγματάκια αλλά βοηθάνε πάρα πάρα πολύ το κανάλι παιδιά και επίσης και εμένα έτσι να μου δείχνετε έμπρακτα το ενδιαφέρον σας. Πάμε να δούμε τώρα για την τέλεια ληστεία. Το Λακάστα Δε Παπέλ έχει έτσι μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου αλλά την έχει ως YouTuber, διότι είναι το βίντεο με τα περισσότερα views ever που έχει το κανάλι μου. Το κανάλι μου έχει παιδιά πλέον πάνω από 250 βίντεο και το La Casa de Papel είναι νούμερο 1. Μάλιστα θα σας έχω και link από κάτω άμα θέλετε να δείτε έτσι και τι έλεγα τότε για τις Original 2 σεζόν. Οπότε, ναι, πιο πολύ για να είμαι ειλικρινή στην δεύτερη ληστεία την είδα για αυτό το λόγο και όχι γιατί θεωρούσα ότι χρειαζόταν συνέχεια. Όπω σα είχα κάνει με το Matrix Resurrections, θα σα το κάνω και, και, εδώ. Το οποίο είναι ότι θα σα πω πρώτα τα θετικά, διότι τα θετικά θα τελειώσουμε σε 30 δευτερόλεπτα και μετά θα πρέπει λίγο να αρχίσω το κράξιμο. Τα θετικά λοιπόν είναι οι ερμηνείε. Παιδιά, είναι φανταστικέ οι ερμηνείε. Καταπληκτικέ από τον Πιο κύριο πρωταγωνιστή, μέχρι τον τελευταίο κομπάρσο περιπτερά, ξέρω εγώ, παίζουν όλοι φοβερά. Εντάξει, τι, τι, να, τι να πω για αυτό το κάστ, για, για τη δουλειά που έχουν ρίξει. Μπράβο του και συγχαρητήρια. Όπω επίση πρέπει να πούμε μπράβο και για τη σκηνοθεσία, δηλαδή ειδικά για μια σειρά. Καλά, πλέον έχει ανέβει πολύ ο πύχης, παιδιά. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, υπάρχουν σειρέ που ντροπιάζουν σε σκηνοθεσία ή καμιά φορά και εφέ ταινίε που βγαίνουν στον κινηματογράφο. Αλλά τέλο πάντων. Παρόλο που είναι σειρά, είχε φοβερή σκηνοθεσία, κουστούμια, εφέ, φωτογραφία, γενικά από όλα αυτά δεν του έλειπε απολύτως τίποτα. Οπότε, όπως καταλάβατε, που ήταν το πρόβλημα, στο σενάριο που όπως σας λέω πολλές φορές και θα συνεχίσω φυσικά να το λέω, όλα τα εντός εισαγωγικών γύρω-γύρω ωραία και καλά και καλώς και πρέπει να υπάρχουν, αλλά η ραχοκοκαλιά είναι η ιστορία, παιδιά. Αν το story, το σενάριο δεν ευσταθεί, δεν κρατάει, διαλύεται όλο σαν ένα σπίτι από χαρτιά. Λακάσα δε παπέλ. Για να κάνω το point μου για, το, για τη συγκεκριμένη κριτική, θα πρέπει να αναφερθώ στην παλιά ληστεία και να πω λίγο εντάχει κάποια πράγματα που κιόλα έχω την εντύπωση ότι πολύ πολύ κακώ δεν τα ανέφερα τότε στο προηγούμενο review. Τα οποία είναι το εξή: Η πρώτη ληστεία, παιδιά, τότε στο νομισματοκοπείο, ήταν, πώ να το πω, ένα, ένα σύμβολο. Και καταρχά δεν ήταν ληστεία. Ήταν ληστεία που δεν ήταν ληστεία. Αυτό ήταν και όλο το νόημα. Για να μην συζητήσω και για τον τίτλο των Ιφιέστατων, το «La casa de παπέλ. Σπίτι από χαρτιά. Ε, οι άνθρωποι πήγαν στο νομισματοκοπείο όχι για να πάρουν τα χρήματα που είχαν ήδη, αλλά να τυπώσουν καινούρια. Και το εξηγεί κιόλα μέσα τότε ο Προφesor, αγαπημένο σε όλου μα. Εξηγεί του λόγου που το κάνει, πώ η χώρα όποτε γουστάρει και όποτε τη βολεύει μπορεί να τυπώσει δισεκατομμύρια και τα λέει ενέσεις ρευστότητα, ας πούμε, μια χαρά, ενώ ο Κοσμάκης φυσικά πεινάει. Οπότε αυτοί τι κάνανε, σου λέει μπαίνουμε στο νομισματοκοπείο, δεν θα κλέψουμε, θα τυπώσουμε καινούργια λεφτά, μοιράσανε και λεφτά γενικότερα και ουσιαστικά δεν είμαστε ληστές. Και όλος ο σκοπός, γενικότερα όλο το νόημα της πρώτης ληστείας, η οποία ήταν και φοβερή γενικότερα και σαν ληστεία ήταν πολύ ωραία, το, το τι γινόταν και okay, υπήρχαν όπως σας είχα πει και στο προηγούμενο review κάποια μάνα εξουρενού, αλλά οκ, okay, εντάξει, σειρά βλέπουμε παιδιά, δεν βλέπουμε ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, το όλο νόημα ήταν αυτό, ότι ήταν επανάσταση. Εξού και το Μπέλα Τσάο, το τραγούδι. Το Μπέλα Τσάο δεν ήταν για να χορεύετε εσεί στα κλαμπάκια που το κάνανε με τα μπιτάκι. Το Μπέλα Τσάο είναι ένα επαναστατικό τραγούδι το οποίο είχε τέλεια σημασία μέσα σε αυτή τη σειρά. Και επιπλέον, τι, τι να πούμε τώρα για ουσιώδεις θυσίε όπως είχε κάνει στο τέλος της σειρά ο Μπερλίν, ο πιο γαμάτος χαρακτήρας. Και έρχονται λοιπόν εδώ, στις, σε αυτές τις τρεις σεζόν με την καινούργια αληστεία, να τα πετάξουν όλα αυτά από το παράθυρο στο όνομα της επιτυχίας. Επειδή ήταν ασύλληπτη επιτυχία που είχε το Λακάσα Δε Παπέλ και μιλάμε έτσι και για μια ισπανική σειρά, φυσικά θέλανε να βγάλουν συνέχεια και όπω και το Hollywood, τι σκεφτήκανε, πάμε bigger, faster, better, stronger και γενικά αστεροειδή παντού. Οι τύποι έκαναν παιδιά πραγματικά το Hollywood να του λένε, έλα εδώ και πάρε λίγο σημειώσει πώ πραγματικά παίρνουμε κάτι επιτυχημένο και το ξεχυλώνουμε από παντού. Και ταυτόχρονα πουλάει κιόλα γιατί μπορούμε. Το τι γίνεται μέσα. Μέσα σε αυτή την τράπεζα, τέλος πάντων, δεν, το πίστευα. Παιδιά παίρναγαν τα επεισόδια, παίρναγαν οι σεζόν. Και λέω, βλέπω πόλεμο. Πολεμική ταινία είναι. Παιδιά, τι συμβαίνει εδώ πέρα, τι, έχουν κάνει. Τι όπλο πολυβόλα, τάγκς αυτοσχέδια, αλλά μαγκάιβερ, φλογοβόλα, στρατός, δηλαδή... Δε, δε, δεν το πίστευα από την σχεδόν αρχή, αρχή τέλο πάντων λίγο πιο μετά, μέχρι το τέλος. Ήτανε ασύλληπτο. Λέω, δεν γίνεται. Πρέπει λογικά το λακάσατε Δε Παπέλ, μήπως το δώσανε στο Hollywood. Για κάτσε λίγο να δω τους συντελεστέ. Αλλά και πάλι αυτό, έστω σα λέω εγώ ότι θα το δεχόμουν να το ξεχυλώσανε γιατί εντάξει, εκεί έχουν τα λεφτά. Τώρα θέλανε να κάνουν περισσότερη δράση, να γίνεται χαμό. Το κλασικό πρόβλημα τη επιτυχία. Το θέμα όμω είναι ότι πήρανε όλα αυτά που σα είπα από την πρώτη σεζόν, την ιδέα, το νόημα, την επανάσταση και τα διαλύσανε. Κατέστρεψαν τον προφεσόρ, κατέστρεψαν τον ουσιαστικά ας πούμε, τον Ρο, ρομπέν των δασών, θα λέγαμε. Τον κατέστρεψαν, ειδικά στο τελευταίο επεισόδιο. Ο τύπο γυρνάει και λέει ευθέω: Ναι, είμαι κλέφτη. Είμαι γιο κλέφτη. Είμαι αδερφό κλέφτη και είμαι κλέφτη. Δεν, ουσιαστικά δεν τα έκανα ούτε επαναστάσει ούτε τίποτα. Γουστάρω να κλέβω. Αυτό είναι το χόμπι, η ζωή μου. Από τα γενοφάσια μου. Σοβαρά τώρα. Αλήθεια. Και σαν να μην φτάνει αυτό, πέραν από τον προφεσόρ και του χαρακτήρε. Αυτό που κάνανε στην προηγούμενη ληστεία, πάνε εδώ και κάνουν ακριβώς το ανάποδο, πάνε να κλέψουν το χρυσό της χώρας, το εθνικό απόθεμα χρυσού. Δηλαδή ουσιαστικά πήγαν να φαλληρίσουν τη χώρα. Για να μην μιλήσω και για άλλες έτσι πιο εντός αγικών ξέμπαρκες σκηνέ, δηλαδή πεθαίνουν κάποιοι πάρα πολύ βασικοί χαρακτήρες, εντάξει, δηλαδή, για να μην σας κάνω spoiler τώρα για τους λίγους που δεν το έχετε δει πέφτει σε κατάθλιψη όλη η ομάδα, κοντεύει να διαλυθεί όλη η ληστεία, αλλά μετά από ένα-δύο επεισοδιάκια βλέπεις να κάνουν σεξ, να πίνουν ποτάρε, να γελάνε και όλα καλά. Δηλαδή, οκ, okay, τελικά, τελικά θα σε ενόχλησε που πέθανε αυτό ή αυτή τέλο πάντων. Όχι, τα ξεπερνάτε γρήγορα. Επιπλέον ήταν γεμάτο με flashbacks, τα οποία θεωρώ ότι πιο πολύ έγιναν για να, απλά για να έχουμε τον Μπερλίν, επειδή ο Μπερλίν ήταν ο νούμερο ένα αγαπητό χαρακτήρα. Ε, σου λέει πώ θα το βάλουμε μέσα. Ε, εντάξει, εννοείται μόνο με flashbacks. Οπότε το γεμίσαν και καλά με εμπλουτισμό του παρελθόντος των δύο αδερφών. Πετάξανε μέσα ένα χαμένο YouTube Berlin, Μπερλίν, χαμένες αγάπες, χαμένες οικογένειες, ούτε και, ούτε και ξέρανε τι κάνουν. Τίποτα παιδιά, όσοι έτυχε και δεν το έχετε δει τη, τη, νέα ληστεία και έχετε δει μόνο την πρώτη, μείνετε εκεί, σας ξορκίζω, μείνετε εκεί, έτσι κι αλλιώς έχει κλείσει το story, έχετε δει μια φανταστική σειρά, αφήστε το εκεί με αυτήν την ιδέα, μην δείτε τη συνέχεια και από μένα εννοείται πως δεν προτείνω να δείτε την καινούργια ληστεία. Αυτά λοιπόν για την χαοτική ληστεία και όχι τέλεια ληστεία που ήταν η πρώτη. Πείτε μου στα σχόλια από κάτω πώς σας φάνηκε, πού συμφωνείτε ή διαφωνείτε γιατί τάξη, η αλήθεια είναι ότι γενικά ακούω ότι άρεσε και η καινούργια ληστεία αλλά αναλογιστείτε λίγο, επεξεργαστείτε και αυτά που σας λέω με το ότι αντιπροσώπευε η πρώτη ληστεία και τι έχει γίνει στην δεύτερη και θα σας δω στο επόμενο review.